Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέρχα Τζιρέμι και αυτό το show στο οποίο να είσαι γεννημένο σωστά και ηθικά σε καθημερινή βάση για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούργιο στο κανάλι, πα το κουμπάκι που subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button και σε άρα αυτό το βίντεο να φύγει η αλήθεια προ τα έξω. Στο πρώτο σχόλιο από κάτω θα βρει ένα link. Μη φοβάσαι, πάτησε το, δεν δαγκώνει, δεν πειράζει κανένα του αντίον. Θα σου δώσω δωρεάν πρόσβαση στο forum, μου, Θα σου δώσω δωρεάν πρόσβαση στην εφαρμογή Discord, αφού πρώτα την έχεις κατεβασμένη. Και οπωσδήποτε θα σου δώσει το δικαίωμα να πατήσει στη δημοσκόπηση, να πάρει μέρο στη δημοσκόπησή μου πρόθεση ψήφου. Τέλο του μήνα θα βγει το αποτέλεσμα και θα το κάνουμε και ανάλυση. Και κάθε μήνα, μέχρι να γίνουν οι εκλογέ, θα βγάζω αυτή τη δημοσκόπηση. Πάτσε λοιπόν το link στο πρώτο σχόλιο από κάτω και λάβε μέρο. Σήμερα θα σου δείξω περιεχόμενο από τον Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρο τη Ελληνική Λύση. Και θα σου πω την άποψή μου του γιατί πιστεύω ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ένα πολύ πολύ ύπουλο. Γλυκομίλητος Προδοτάκος θα σου πω όλου του λόγου του γιατί πιστεύω ότι ο Κυριακό Βελόπουλο είναι ύπουλο και του συστήματο. Δηλαδή θα του κάνω μεγάλη ζημιά, ουσιαστικά. Αλλά είναι η προσωπική μου άποψη αυτό. Εσύ μπορεί να έχει αντίστοιχα τη δική σου άποψη, την οποία τη σέβομαι στο 100%. Παρόλα αυτά, επειδή έχει αυξηθεί η δημοτικότητά του και διαφημίζει πολλά πράγματα, έπρεπε να δω κάποιε θέσει του. Τι παρατήρησα με τεράστια μου έκπληξη. Ο Κυριάκο Βελόπουλο είναι όντω πάρα πολύ καλό στην ρητορική. Δεν του το παίρνω αυτό σε καμία περίπτωση. Είναι εξαιρετικό στο λέγιν. Αλλά στην πράξη λίγο χωλένει. Κάπου στην πράξη το χάνει το παιχνίδι. Τη στιγμή που είναι να ψηφίσει κάτι, το χάνει. Εκεί που το συμφέρει, ψηφίζει προδοτικά. Θα εξηγηθώ. Επίση, όποτε το συμφέρει, τοποθετείται ω επιχειρηματία Όποτε το συμφέρει, τοποθετείται ω πολιτικό. Επιχειρηματία οπωσδήποτε είναι ένα σύστημα το οποίο σου δίνει πολλά χρήματα. Πολιτικό αντίστοιχα είναι πάλι ένα σύστημα το οποίο και πολλά λεφτά να σου δίνει ω πολιτικό, ω βουλευτή για τον κοινό, τον απλό, τον πολίτη. Ο πολιτικό παίρνει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά για το τι πραγματικά θα έπρεπε να παίρνει ένα πολιτικό, άμα ήταν σωστό και ηθικό άτομο, η αξία του είναι ανεκτήμητη. Δεν μετριάται με χρήματα. Έτσι. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Αλλά πάλι παίρνει πολλά λεφτά. Όμω όταν έχει πολιτική ισχύ, και έχει και business, εκεί μπορεί να κάνει παπάδε. Ακόμα και λεφτά να μην βγάζει από την πολιτική, το μισθό σου δηλαδή να σου παίρνανε ή να τον δόριζε. Εκεί πέρα θα μπορεί να βγάλει πολλά από τα deals τα πάντα. Έτσι, να βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Το θέμα είναι το εξή. Ότι ο Βελόπουλος όποτε το συμφέρει, τοποθετείται το επιχειρηματία, όποτε το συμφέρει, τοποθετείται πολιτικό. Ναι, αλλά άμα θέλει να ηγηθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα, θα πρέπει κάποια στιγμή να διαχωρίσει τα δύο, διότι δεν χωράνε δύο καρπούζια κάτω από μία μασχάλη. Και η τοποθέτηση συγκεκριμένη για μένα είναι ύπουλη και ύποπτη. Για μένα ένα πολιτικό πρέπει να επικεντρώνεται στην καριέρα του πολιτικού. Αλλά για να είναι κάποιο σωστό πολιτικό, πρώτα θα πρέπει να έχει περάσει από επιχειρηματικότητα, να ξέρει να διοικήσει ομάδα, να είναι επιχειρηματία, να ξέρει να δημιουργήσει αξία και υπεραξία στην αγορά. Και μετά να παρατήσει, όπω ο Τραμπ, τα business του, να τα δώσει στα παιδιά του. Και να πει τώρα που έκανα την αυτοκρατορία τη δική μου και για την οικογένειά μου, τώρα θα βοηθήσω και όλου του άλλου. Όχι είμαι φτωχομπινέ και μπαίνω στην πολιτική για να φάω επειδή έχω ένα αποτυχημένο business και προσπαθώ να, να κάνω συγκοινωνούν τα δοχεία. Θα του δίνω ένα τυράκι για ένα βασικό μισθό του υπαλληλίσκου μου και θα του βάζω να ψηφίζουν αυτού και όλη η οικογένειά του. Και όσοι περισσότεροι πάλι, τόσοι περισσότεροι ψήφοι. Όχι, φίλε μου. Δεν πάει έτσι. Αυτό είναι το μεμπτό. Και το πιο σημαντικό είναι ότι στην κρίσιμη στιγμή φέρεται προδοτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το περιεχόμενο. Θα εκπλαγεί με τι πεπιθήσει που έχει, γιατί αυτά που λέει είναι ακριβώ αυτά που μιλάμε εδώ στο Daily Show. Δηλαδή και αυτοί μα παρακολουθούν. Ακριβώ αυτά που συζητάμε και αυτά που μα προβληματίζουν, τα κάνουν τώρα σημαία οι πολιτικοί και τα επικοινωνούν. Προ τα έξω. Πρώτον. Δεύτερον, θα παρατηρήσει πόσο καλά τα λέει, αλλά στην πράξη. Έχει πάρει τα 30 αργύρια. Πάμε τώρα να δούμε κάποιε θέσει που μου έκαναν, μου κέρδισαν το ενδιαφέρον. Τι εκλογέ με τον με το πιο κατηγορηματικό τρόπο, επανειλημμένο στι τελευταίε μέρε, ο Πρωθυπουργό λέει όχι πριν το τέλο τη τετραετία. Και από τι διαρροέ που υπάρχουν από το Μάξιμου, λέει ότι απορρίπτει τι προτροπέ για προσφυγή στι κάλπε. Είστε έτοιμο πόλεμο, το... εσεί ωστόσο. Το επιθυμητό είναι αυτό. Το επιθυμητό, λέει. Το επιθυμητό για ποιον. Αυτό είναι υποκειμενικό. Για μένα, α πούμε, δεν είναι επιθυμητό να συνεχίσει να δικτατορεύει κάποιο ο οποίο θέλει να κλέψει και να νοθεύσει εκλογέ και θέλει να, να προωθήσει τη συστημική ατζέντα τη παγκόσμια και τη νέα τάξη πραγματών και τη παγκόσμια κυβέρνηση που ετοιμάζουν. Για μένα αυτό δεν είναι επιθυμητό, λοιπόν. Για τον κύριο Βελόπουλο, το επιθυμητό είναι ο Μητσοτάκη να συνεχίσει να προεδρεύει. Το λέει μόνο του άνθρωπο. Δεν χρειάζεται καν τη δική μου βοήθεια εδώ πέρα. Ακόμο μετά τι λέει. Το επικτών είναι τι θα πει η Γερμανία και η Αμερική σε σχέση με την Τουρκία. Αν πιεστεί στο Σκοπιανό με τα μνημόνια να τα φέρει στη Βουλή. Αν πιεστεί στο Σκοπιανό με τα μνημόνια να τα φέρει στη Βουλή. Ο, ο Βελόπουλο και όλοι οι υπόλοιποι έχουν πει το ψέμα. Όλοι αυτοί που βρίσκονται στη Βουλή σου έχουν πει ψέματα ότι η συμφωνία των Πρεσπών πέρασε με 153 ψήφου του Τσίπρα. Το οποίο ο Τσίπρα έπεσε γι' αυτό. Ο Μιτσοτάκη έλεγε άλλα. Τώρα το γυρνάει ότι και αυτό θα ψηφίσει την συμφωνία των Πρεσπών, το οποίο είναι ψέματα. Εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Ποινικό αδίκημα σημαίνει αυτό. Φυλακή κατευθείαν. Αν υπήρχε συνταγματικό δικαστήριο, αυτό θα ήταν φυλακή. Πολύ απλά και όμορφα. Αντίστοιχα, ο Βελόπουλο όμω δεν είναι καλύτερο, ούτε και ο Τσίπρα, ούτε και κανένα από αυτού το μέρα 25. Όλοι αυτοί είναι μέσα στη Βουλή. Και η συμφωνία των Πρεσπών τελικά θέλει τα τρία πέμπτα τη Βουλή, που σημαίνει 180 ψήφου, διότι είναι διακρατική συμφωνία. Τα μνημόνια ήταν μέχρι τον Μάιο, αλλά επειδή μα είχε φασιστικά κλεισμένου μέσα και θα καταλαβαίναμε τι γίνεται, είπε: Κάτσε να το πετάξω να πάρω μια παράταση τον Ιούλιο. Μέχρι τον Ιούλιο θα το ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Για να είναι οι άλλοι στι διακοπέ και στου καφέδε. οι στερημένοι οι άνθρωποι. Ο λαό δηλαδή ουσιαστικά. Και τώρα λέει ο Βελόπουλος την αλήθεια. Ότι το επιθυμητό είναι να, έχα, να έχαμε τετραετία του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά αυτό που θα γίνει είναι τι θα πει η Γερμανία, τι θα πούνε είπα σχετικά με το πρόβλημα με την Τουρκία. Ουσιαστικά ετοιμάζονται εκλογέ. Τι θα γίνει στι εκλογέ, ξέρουμε τι θα γίνει, στην κυβέρνηση. Για να δούμε τι θέσει του κυρίου Βελόπουλου. Και αν πιεστεί ο Πρωθυπουργό, το επαναλαμβάνω να πάει στη Χάγη μέσω συνεκμετάλλευση, τότε θα αναγκαστεί να καταφύγει εκλογέ. Το πιασέ. Δηλαδή θα καταφύγει σε εκλογέ, γιατί αυτά που λέει θα συμβούν όλα. Αυτά για να τα ξέρουν όλα οι Έλληνε. Για του Έλληνε, επαναλαμβάνω, του ενδιαφέρει η τσέπη του το φαΐ, το ψωμί και αυτό που χρειάζεται για να επιβιώσουν. Όχι φίλε μου, δεν μας ενδιαφέρει το φαΐ και το ψωμί και πώς είναι να επιβιώσουμε. Μας ενδιαφέρει πώς θα γίνει να θριαμβεύσουμε και να κάνουμε την Ελλάδα παγκοσμίω γνωστή για ακόμα μια φορά. Πώ θα είναι η Ελλάδα το κέντρο του κόσμου. Πώ από την Ελλάδα θα βγαίνει χρυσάφι και, θα... και ηγέτε υψηλού επίπεδου και θα μα παρακαλάνε να λάβουν του δικού μα ηγέτε για να ηγηθούμε στο εξωτερικό με σωστό χριστιανικό και ηθικό τρόπο. Αυτό μα ενδιαφέρει. Δεν μα ενδιαφέρει πώ να βγάλουμε το ψωμί μα έλεο. Δεν μα ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Μα ενδιαφέρει και πώ να είμαστε σωστοί και ηθικοί και πώ να ηγούμαστε και πώ να έχουμε φράγκα και πώ να έχουμε οικογένειε και πώ να είμαστε όπω πρέπει να είμαστε με αυθονία και πλούτο. Αυτοί λοιπόν όλοι του σε θέλουν φτωχό. Σε προσεγγίζουν ω φτωχό. Δεν σε προσεγγίζουν ω άτομο αξία που μπορεί να εξελιχθεί και να κάνει τα πάντα ήμουν φτωχό, αρχίζω γίνομαι πλούσιο. Μόνο μου από το απόλυτο μηδέν. Γιατί του έχω ξεσκίσει μέσα στο σύστημα αυτό. Χρηματιστήρια θέλει, ψηφιακό μάρκετινγκ θέλει, χειρηματικότητα λεφτά θέλει. Εκατό τρόπου να βγάζω λεφτά. Από το απόλυτο μηδέν. Ποιο το περίμενε, κανένα. Βρίζω τα πανεπιστήμια, βρίζω το ένα, βρίζω το άλλο, βρίζω του πολιτικού. Δεν μπορεί να με κάνει κανένα τίποτα. Είμαι νομιμότατο και του ξεσκίζω. Το ίδιο θέλω και για σένα. Αλλά αυτό που διαρωτώ τώρα σήμερα είναι το εξή. Υπάρχει κανένα πολιτικό που σε θέλει πλούσιο. Υπάρχει κανένα πολιτικό που σου δείχνει πώ να παράγει αξία, πώ να παράγει λεφτά. Να σου δείξει τον τρόπο. Α, κάνε αυτό, κάνε αυτό. Κα... Κανένα. Όλοι σε προσεγγίζουν ω φτωχό. Σε προσεγγίζουν σαν φτωχό και θέλουν να σε κρατήσουν φτωχό για να σε χειρίζονται. Εγώ δεν θέλω αυτό. Εγώ σε θέλω πλούσιο και κάνω τι γουστάρει. Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλα πιο σωστά κόμματα που σε θέλουν να ευημερήσει. Αλλά δεν παίζουν αυτά. Τα κόμματα αυτά δεν τα, δεν τα, δείχνουν, δεν τα παίζουν. Εδώ λοιπόν το Βελόπουλο στο λέει ξεκάθαρα δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Και δυστυχώ η κυβέρνηση διαχειρίζεται μόνο τις ιστορίε τη πανδημία επικοινωνιακά. Εκατομμύρια εδώ στα κανάλια και στον Έλληνα κάτι επιδοματάκια. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση. Κομμέ... Πάμε παρακάτω. Αυτό ήταν η θέση νούμερο ένα. Πάντω το κράτος. ψηφιακό πιστοποιητικό COVID τη Ευρωπαϊκή. Αυτά τα οποία μα προβληματίζουν, τα παίρνει ο Βελόπουλο, ανεμογεννήτρε, ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, εμβολιασμοί υποχρεωτικοί, τα παίρνει και τα προωθεί έτσι όπω πρέπει να τα προωθήσει. Διότι δεν μπορεί όλοι μέσα στη Βουλή, πέρα του ΚΚΕ, το οποίο είναι ουραγή. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είναι, εκτός, είναι αντίθετο σε ό,τι και να πει. Αυτό, αυτό, θέλω, αυτό θέλουν. Αυτή είναι η στάση του, αυτό θέλουν. Δεν του κρύβουν αυτού. Όλοι οι υπόλοιποι μέσα στη Βουλή θα πρέπει να υπάρχει κάποιο από αυτού από τη Βουλή με κοινή συνισταμένη στον απλό τον καπιταλιστή, σαν εμά, που εμεί θέλουμε να δουλέψουμε για να βγάλουμε περισσότερα λεφτά. Δεν είπαμε να καθόμαστε για να παίρνουμε λεφτά. Εμεί θέλουμε να δουλέψουμε και να βγάλουμε τα λεφτά που θέλουμε όμω. Έτσι. Πρόσεξε, έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό θα πει καπιταλισμό. Ο κομμουνισμός λοιπόν είναι αντίθετο. Έτσι, ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί, ΚΚΕ, αντίθετη. Αυτοί είναι όντω φτωχοί. Δεν έχει κάτι άλλο με αυτού του ανθρώπου. Δεν πρόκειται να εξελιχθούν. Δεν πιστεύουν στην ιδέα του καπιταλισμού. Εμεί που είμαστε καπιταλιστέ και θέλουμε να δουλέψουμε και να παίρνουμε περισσότερα λεφτά και να κάνουμε σωστή οικογένεια και να πιστεύουμε σε αυτά που θέλουμε να πιστεύουμε και να χρηματοδοτούμε όσου γουστάρουμε να χρηματοδοτήσουμε. Και να κάνουμε δωρεέ, να το παίξουμε το παιχνίδι ωραία και καπιταλιστικά και να δίνουμε πίσω στην κοινωνία μα. Αυτό θα πει καπιταλισμό, αυτό θα πει κεφάλαιο. Εμεί που είμαστε στο σω... το πραγματικό κεφάλαιο λοιπόν τη Ελλάδο, ουσιαστικά και όχι η φύρα της Ελλάδος, εμείς είμαστε αυτοί, κάποιος από εφόσον η Νέα Δημοκρατία το γυρνάει σε σοσιαλισμό, κάποιο θα πρέπει να κρατήσει τα προσχήματα. Αυτή τη στιγμή, από αυτού που βρίσκονται μέσα στη Βουλή, αυτοί τώρα δημιουργούσα κλίκα μέσα στη Βουλή. Δεν θέλουν να, λαχ, να, λαχ, να κανένα. Θα πούνε στο Βελόπουλο, σε θέλω για αξιωματική αντιπολίτευση. Εφόσον εμεί θα κάνουμε κυβε, συγκυβέρνηση, θέλω εσύ να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Το γιατί, θα σου το πω πιο μετά. Οπότε βλέπει το Βελόπουλο να παίρνει τι δικέ μα τι θέσει εδώ μέσα, να τι αντιγράφει και να τις τοποθετεί, να τοποθετεί πάνω σε αυτέ. Και αυτά που έχει ψηφίσει όμω, πολλέ φορέ είναι και αντίθετα από αυτά που, που λέει πιο μετά. Αυτό είναι, το, αυτό είναι πολύ το μεγάλο το σκάνδαλο συγκεκριμένου των Ένωση. Είναι αυτό. η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο είτε έχει εμβολιαστεί, είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα, είτε έχει αναρρώσει από την όσο. Δεν μένα, είναι πιστοποιητικό εμβολιασμού, εμβολίου. Κυρία Σαλαπάτα μου, για μένα μια κυβέρνηση ενώνει, δεν διχάζει. Διχάζει τους Έλληνες η επιλογή αυτή. Ωραία, διχάζει τους Έλληνες η επιλογή αυτή. Ευθεία ερώτηση προ τον Βελόπουλο. Γιατί ψήφισε υπέρ στην τροπολογία του Μάκη του Βορύδη, Υπουργού Εσωτερικών, στο να μείνουν εκτό οι χρυσαυγίτε από αρχηγή κομμάτων. Το εκλέγει και το εκλέγεστε, δεν μπορείτε να το πάρετε. Γιατί ψηφίσατε εκτό εκεί πέρα, κύριε Βελόπουλε. Η Χρυσή Αυγή ήταν κόμμα 12%. Πώ ήταν, 8, 9, 10, 12%. Με, μεγάλο ποσοστό. Αφού λέτε ότι διχάζουν του Έλληνε. Τώρα, εσεί γιατί ψηφίσατε για να διχάσετε τον πατριωτικό τον, 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 τον κλάδο και τοποθετήστε στον πατριωτικό το κλάδο, εφόσον η Νέα Δημοκρατία το κάνει κολοτούμπα και πάει σοσιαλιστικά, ποιο θα είναι στον πατριωτικό το κλάδο, εσεί, ο Κασιδιάρη και άλλα δύο-τρία ακόμα κόμματα. Μαξ κιόλα, έτσι. Ποιο θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, λοιπόν. Εδώ λοιπόν βλέπει ότι ο Βελόπουλο προσπαθεί να χειριστεί τη γνώση και την πληροφορία και να τα μαγειρέψει τα συστήματα έτσι ώστε αυτό να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Και γιατί το πιστοποιητικό στο Ισραήλ ακυρώθηκε και το παίρνουν πίσω. Δηλαδή, εμεί τρέχουμε πίσω εξελίξει. Οι άλλοι που το έκαναν πρώτοι το αποσύρουν και οι δικοί μας έρχονται εδώ στην Δημοκρατία να το κάνουν πρώτοι πάλι. Μιλάμε για φαυλότητα. Και ξέρετε, να σας πω κάτι. Αυτή η αγωνία τους να μας εμβολιάσουν όλους με το ζόρι που προκαλεί ειλικρινά έκπληξη κατάπληξη. Σε ένα κράτος δικαίου, σε ένα σύνταγμα το οποίο καθορίζει ότι το σώμα το δικό είναι δικό και το σώμα το δικό μου είναι δικό μου, έχει το κράτος να υποχρεώσει εκβιαστικά τον κόσμο να κάνει εμβόλια. Βλέπεις ότι εδώ είναι απόλυτα λογικές οι θέσεις του. Γιατί? Γιατί θέλουν να πάρουν το κοινό αυτό. Θέλουν αυτοί να πάρουν το κοινό αυτό. Προσεγγίζω πλέον τον Βελόπουλο ω παιδί τη Νέα Δημοκρατία. Κανονικά και με τον νόμο. Ω παρακλάδι του συστήματο. Είναι ένα παρακλάδι του συστήματο. Αλλά του συστήματο, του establishment τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι establishment. Πολλά χρόνια τώρα. Το Πασόκ δεν υπάρχει. Άρα το Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία και αυτό. Η Νέα Δημοκρατία το κάνει κολοτούμπα, πάει κεντρικά πλέον. Πάει σοσιαλιστικά. Αυτό είναι το μέλλον. Αυτό του τους πουλάνε. Όχι καπιταλισμό, αλλά δεν λειτουργεί. Πάμε στο σοσιαλισμό. Θα του κρατάμε με κομμουνιστικά λεφτά, θα δανείζονται χρήματα, θα φέρνουμε εμεί κρίσει. Έτσι το πηγαίνουν από εδώ και πέρα. Η Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που το γυρνάει θα χάσει ψήφου. Δεν το θέλουν να το μάθουν αυτό οι χαζοί πολίτε. Ποιο θα κρατήσει τα προσχήματα. Ένα παιδί του. Είναι ο Τράγκα, είναι ο Βελόπουλο, είναι ο Τζίμερο. Ποιοι είναι όλοι αυτοί. Κάποιο από αυτού είναι. Κάποιο από αυτού. Η λαγή του συστήματο. Όλη αυτή η λαγή όμω είναι για να φάνε κάποιον που του φοβούνται. Πάμε παρακάτω. Τροτσιτή ή να πετσελικά. Και μετά εντάχθηκα στο Πασόκ. και μπαστούν τα 29 δεξιότητε. μια να μέρα πρέπει. να μα την περιγράψετε αυτή τη διαδρομή από τον τροτσμό στα δεξιά. Έτσι. Όταν είσαι μαθητή, <laughs> δεν είναι yeah. δεξιά. Όταν είσαι μαθητής, όταν είσαι επιχειρηματία, όταν είσαι πολιτικό, ότι το συμφέρει λέει! Κάτσερε, φίλε! Ξεκίνησε αριστερό. Το πα δεξιά. Το πα τώρα πατριωτικό χώρο. Ό,τι σε συμφέρει, ό,τι πουλάει, το είσαι εσύ αυτό. Τι, τι είναι αυτό εδώ το έργο, το σενάριο αυτό εδώ. Το ίδια κάνει και ο Άδωνη. Ό,τι του συμφέρει κάνει. Άλλα που έλεγε ο Άδωνη πριν, άλλα λέει τώρα. Τα ίδια κάνει ο Μητσοτάκη. Άλλα λέει για την συμφωνία των Πρεσπών και το Μακεδονικό. Άλλα λένε τώρα. Ε, κάτσε, τι είναι αυτό, αυτό είναι πολιτική. Αυτή η πολιτική έχει φθήνη, τελείωσε αυτή η πολιτική. Και επειδή τώρα καταλαβαίνουν ότι τελείωσε η πολιτική, πάνε να φάνε το σύστημα. Με λογοκρισία στα social media, όλε τι φωνέ τι σωστέ και τι ηθικέ που μιλάνε τι λογοκρίνουνε. Με φυλακέ, με απειλέ. Ο Biden βγήκε και απειλή για τη συμφωνία των Πρεσπών στην Ελλάδα. Θα τον αναλύσουμε και αυτόν τον τύπο σε λίγο. Δεν θα τον αφήσουμε. Όχι σε αυτό το επεισόδιο, σε άλλα επεισόδιο δεν θα τον αφήσω έτσι να φύγει ο Biden. Πάνε να, να νοθεύσουν, πάνε να λογοκρίνουν, πάνε να κλέψουν εξουσία, πάνε να αφήσουν τον λαό πάλι σε χαμηλότερα νοητικά επίπεδα. Αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Ήμουνα, ήμουνα αριστερά, τώρα είμαι δεξιά, τώρα είμαι πατριώτη. Ό,τι με συμφέρει. Είμαι πατριώτη Έλληνα. Εγώ είτε αριστερό είτε δεξιό. Αλλά όμω κοιτάξτε, επειδή, επειδή πρέπει. Οι πατριώτε Έλληνε, κύριε Βελόπουλε, διχάζουν ή ενώνουν. Ε? Ε, <laughs> οι πατριώτε Έλληνε, του άλλου πατριώτε που δεν του ψηφίζουν, τι του κάνουνε, Του πετάνε σαν στη μένη λεμονόκουπα, του κλείνουν στη φυλακή, του αφήνουν να σαπίσουνε μέσα, Ξέροντα ότι είναι και παράνομα κλεισμένοι μέσα. Πώ κινούνται, χωρί να θέλω να πάρω καμία πολιτική θέση για το ποιον υποστηρίζω ή όχι. Αυτό θα το. Θα το μέχρι τελευταία στιγμή σε όλου του ξενυχιστικά θα του ε, περάσω. Από κόσκινο. Εγώ τώρα εξετάζω αυτή τη στιγμή το Βελόπουλο και βλέπω. Αντί να ενώσει πατριωτικό χώρο, αντί να είναι μάγκα και να συγκυβερνήσει και να το παίξει πολιτικά όπω πρέπει, αποφασίζει να πάρει αυτό πάλι την, δόξα πάνω του και να το παίξει αξιωματική αντιπολίτευση στι επερχόμενε εκλογέ συγκυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Κινάλ. Αντί να μπει μέσα με το επόμενο πατριωτικό το χώρο και να κάνει κίνηση ΜΑΤ και να κάνουν νέο κόμμα. δεν με νοιάζει να κάνουν. Αλήθεια σου λέω, εγώ θέλω να του δω ενωμένου, αν είναι τόσο ελληναράδε. Μαγιά του δηλαδή θα ήταν του Βελόπουλου. Γιατί μόνο του να κυβερνήσει δεν μπορεί, έτσι. Φαίνεται. Ο άνθρωπο δεν, δεν είναι σε, σε θέση να το κάνει αυτό. Είναι μέχρι τον μπλα μπλα. Από τον μπλα μπλα, την αντιπολίτευση και τα μίντια και το παιχνίδι αυτό, μέχρι το να. Τώρα έχω Τι κάνουμε εδώ. Πώ λύνουμε αυτό το πρόβλημα. Πώ λύνουμε το. Απέχει πάρα πολύ. <laughs> πάρα πολύ, πάρα πολύ. Απέχει πάρα πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια στη Βεντάλια της Βουλής, στην Ανθρωπογεωγραφία της Βουλής, κάπου να σας κατατάξουμε, δεν θα σας κατατάσαμε στην αριστερά. Αυτό είναι γαλλικό εφεύρημα. Μαζί σας, εφέβριμα αλλά πρέπει να, να συνεννοούμαστε και σε κάτι, να έχουμε να ένα κοινό νοηθούμε. κώδικα Φε... να συνεννοηθούμε. Λέω κάποια στιγμή αφήνω. θέλω, Φεύθυνω, ωραία, να, να επαναδιατυπώσω. Ωπα! Μας... Άμυνα, μπήκε σε Άμυνα Βελόπουλος. Τον είχε εκεί πέρα στην επίθεση ο Μπάρμπας εδώ, από το TRT. Τον είχε στην επίθεση, τι είσαι, αριστερό, δεξιό, από πού ήρθε εσύ. Και τον είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει τι είναι. Α σου πω εγώ τι είναι. Το ίδιο και ταυτό με σένα. Ούτε και αυτοί ξέρουν τι είστε. Κανεί δεν ξέρει τι είστε. Είστε άτομα τα οποία απλά θέλετε να έχετε να τρώτε φράγκα. Αυτό θέλετε. Είστε τεμπέληδε επιχειρηματίε, είναι η συνωμοσία των μετρίων αυτό. Έχετε κάποια γνώση, κάποια κατάρτιση, δεν το συζητώ οπωσδήποτε, δεν θα σα το παίρνει κανένα. Εξαιρετικό λέγειν. Όλοι εσεί οι πολιτικοί Άρα είστε τεμπέληδε. Δεν θέλετε να πάτε για δουλειά. Δεν έχετε πάει υπάλληλοι να δουλέψετε. Δεν το θέλετε να το κάνετε αυτό. Εγώ δούλευα νύχτα, υπάλληλο. Τα ξέρω πώ είναι αυτά τα πράγματα. Γνωρίζω πολύ καλά το συγκεκριμένο σύστημα. Φυσικά δεν θα ήθελα ποτέ να ξαναγυρώσω στα ίδια επίπεδα. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά τεμπέλη δεν με λε. Κάθε μέρα δουλεύω σαν ήλωτα. Ναι, αυτό ισχύει. Και το point εδώ πέρα, μην ξεφύγουμε, είναι το εξή. Ότι επίθεση, αντεπίθεση κάνει ο Βελόπουλο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τι είναι. Ούτε και αυτοί ξέρουν τι είναι. Σοσιαλιστέ είναι. Εμεί θέλουμε καπιταλισμό όμω. Εγώ θέλω να βρω καπιταλιστή πατριώτη. Σαν τον Τραμπ. Δεν θέλω να βρω σοσιαλιστή πατριώτη. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ο καπιταλιστή θα δημιουργήσει υπεραξία και θα βρει τρόπο να πάρει τα φράγκα από εκείνα και να τα δώσει πίσω στο λαό. Δεν θέλω το λαό να κάθεται σοσιαλιστικά και να παίρνει λεφτά. Θέλω το λαό να δουλεύει και να βγάζει τα λεφτά του. Και αν είναι μάγκα μάγκας στο κράτο αυτοί που κυβερνάνε, θα βρουν τρόπο να δημιουργήσουν υπεραξία και να τα δώσουν πίσω στο λαό. Πίσω. Με κλήρο. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Κύριε τι λέτε. Για πείτε μου. Τι για πείτε η μου. Τι για πείτε μου. Τι για πείτε Τι είναι ο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι. Τι είναι στη δική ο σας ο αντίληψη. Είναι. Κέντρο δεξιο αριστερό απ' όλα. Αλήθεια είναι. Αλλά είναι από το κέντρο και από τα αριστερά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι απ' όλα. Ένα μπλέντερ. Το έβαλαν μέσα. Πού είναι εκεί το κόμμα του Γενάκη του καραμάλι, Του πατριωτισμού. Της αγάπης για την ορθοδοξία. Της αγάπης για την οικονομία. Για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο. Για τον παραγωγό, για τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία. Πού είναι, κύριε Πολύ. Καλά. Πάντω θα έχουν μια κοινή συνισταμένη και η αριστερή, όπω του λέτε εσεί, τη Νέα Δημοκρατία, και η πιο δεξή. Yeah, ο Άδωνη που είναι τοποθετημένο. Υπήρξατε φίλοι με τον Άδωνη και έχετε Άδωνης, κάνει πολλέ wow. πολιτικέ. Ο Άδωνη, ο υπερπροδότη. Ο υπερπροδότη ο, ο, ο Άδωνη. Αν δεν είχε βουλευτική ασυλία, ο Άδωνη ξέρετε, θα τον κάνανε. Δεν μπορεί να καταλάβει να τον κάνανε. Βγήκε ο Άδωνη και λέει το παρελθόν, ανοίξει το παρελθόν. Γιατί έλεγε εντελώ αντίθετα πράγματα από αυτά που λέει τώρα. Τι λέει, ρε? Και εγώ θα σου έλεγα εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Ποινικό αδίκημα. Άμα δεν είχε ασυλία, ξέρει που θα σου Μαζί με πόσου άλλου. Συζητήσει. Ο, άδρος... ο Άδωνη είναι με την κυβέρνηση. Με την κυβέρνηση. Τι εννοείται. Προδότη. Στην κυβέρνηση είπαμε υπάρχουν πολλά λουλούδια. Εκεί είναι με την κυβέρνηση, κύριε Πολύσο, και με τον αρχηγό. Κάθε φορά αυτό. Ο Άδωνη ξέρει, έχει την τακτική και θέμα. Δεν δικό μου θέμα. Αλλά ο πατριωτισμό δεν έχει εκπτώσει. Δηλαδή δεν, να... δεν έχει εκτό, κύριε Βελόπουλε. Κρατήστε το, αυτά τα δικά σα λόγια. Δεν έχει εκτό ο πατριωτισμό. Πάμε στη Χάγη έτσι. Πάμε στη Χάγη. Θα πάμε Τι και θα γίνει τη δευτέρα. δευτέρα, τι θα γίνει την άλλη Δευτέρα, κύριε Βελόπουλε. Κάντε μια μαντέψια για το αποτέλεσμα τη άλλη Δευτέρα. Άλλης Δευτέρας. Ενώ Ερντοάν Μητσοτάκη που... για να μην μπερδέψουμε του τηλεθέατέ μα. Κύριε Πολίζο, χθε 33 αεροσκάφη F16 των Τούρκων οπλισμένα πετρώπαν το Αιγαίο. Στα λέει όλα. Εδώ θα βάλω μια πληροφορία που λέει ο Βελόπουλο, την οποία θεωρώ σημαντική. Σα αμήνω τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 40% παγκοσμίω. Ακούστε, τα τελευταία 6 μήνε, έτσι. Συνεχή αυξήση τιμών τροφίμων. Τι λέει αυτό το μήνυμα, κύριε Πόλη. Ότι θα συνεχιστεί η αύξηση των τροφίμων. Τι πρέπει να κάνει ο πολιτικό. Να βρει τρόπο στον στο αγρότη, το θα αυξηθούν οι τροφέ, λέει εδώ ο Βελόπουλο. Έχει υπάρξει μεγάλη αύξηση λόγω του πληθωρισμού παγκοσμίω και του κορονοϊού, μεγάλη αύξηση των τιμών των τροφίμων. Αγρότη, λοιπόν, μην πουλά τα στάρια σου και αυτά για ένα κομμάτι ψωμί. Θα ανέβουν κι άλλο οι τιμέ. Πρόσεξε το αυτό. Και εσεί που είστε άνεργοι, στο που είστε άνεργοι. Πάτε να δουλέψετε στην αγροτιά. Έχει πολλά λεφτά, έχει πολλά πολύ ψωμί. Δεν είναι ανάγκη να τα παίρνουν όλη την ώρα αλλοδαπή εργάτε. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθετε να δουλεύετε επίση αντίστοιχα, έτσι. Μην μου λέτε ότι είστε άνεργοι και να σα βοηθήσω και τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάτε να δουλέψετε στην αγροτιά. Φύγετε από την Αθήνα. Θα δείτε ότι είναι πολλά τα λεφτά αλλά και πολλή δουλειά. Και ειδικά όταν ανεβαίνουν οι τιμέ των τροφίμων, θα ανέβουν και τα μεροκάματα ενδεχομένω. Πήγαινε να δει βγάζει 50 ευρώ τη μέρα, μπα και σου αλλάξει η ζωή. Φύγε από την Αθήνα και από αυτά τα σκουπίδια. Πάνε, κάνε κάτι για τον εαυτό σου αξιόλογο. Και γενικότερα, δες... τι λέει ο άνθρωπο αυτό εδώ. Τώρα εδώ μιλάει σωστά. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Θα αυξηθούν οι τιμέ των τροφίμων. Το γεωργό τον τρόπο να το στηρίξει, ώστε να παράγει παραπάνω τροφή για να έχω υπεραξία τα επόμενα χρόνια. Και δεν το κάνουν αυτό. Αυτά είναι που για μένα είναι εγκλήματα. Και τι κάνουνε, να σου το πω τώρα βολεύουν Golden Boys στη ΔΕΗ, θέλουν να πουλήσουν τη ΔΕΗ και θέλουν να πουλήσουν τη ΔΕΗ, ενώ όλα σε λίγο θα είναι με ηλεκτροκίνητα. Κάτσερε, φίλε, τη νούμερο ένα εταιρεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θέλουν να την πουλήσουν. Και όλα θα είναι ηλεκτροκίνητα. Και όλα θα περνάνε από τη ΔΕΗ ουσιαστικά. Και αυτοί θέλουν να πουλήσουν τη ΔΕΗ. Δηλαδή, αυτοί οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι αυτοί εδώ, τι κάνουνε, γιατί κοιμούνται έτσι. Αλλά πιο σημαντικά, ο Βελόπουλο, γιατί λέει ψέματα. Αυτά είναι όλα προδοτικά που... Προδοτικά προ τον Έλληνα πολίτη. Αυτέ οι συμφωνίε που κάνουν οι Νέα και όλοι αυτοί είναι προδοτικοί. Ο Βελόπουλο δεν του αποκαλεί προδότε. Του αποκαλεί επιθυμητό να συνεχίσει να κυβερνάει. Το πρόβλημά με τον Βελόπουλο είναι ακριβώ αυτό. Τα λέει περίφημα στα λόγια. Πολύ καλά τα λέει. Εξαιρετικό. Πολύ καλό. Κορυφαίο. Αλλά εμένα δεν μπορεί να με κοροϊδέψει. Το γέροντα μπορεί. Εμένα δεν μπορεί να με κοροϊδέψει. Πάμε να συνεχίσουμε. Δεν πρόκειται ποτέ. Και το λέω αυτό γιατί έχετε ελαιοπαραγωγούσει στην περιοχή εδώ. Δεν πρόκειται του οποίου θέλω να ξεριζώσουν πάλι. Γιατί φτάνουν στο σημείο, δεν είναι κυβερνήσει πραγματικά οι οποίε σχεδιάζουν. Είναι, είναι, ανίδε, είναι είναι, απίστευτο αυτό που σου Είναι ανίδεοι, είναι απίστευτο. Προδότε δεν του λέει όμω. Πρέπει να πάρει κάποια στιγμή τη, τη θέση και να του αποκαλέσει προδότε. Αν δεν ξέρει, κύριε Βελόπουλο, ποιο είναι ο εχθρό σου. Αν δεν ξέρει ποιο είναι ο εχθρό σου, είσαι εσύ ο εχθρό. Ο Βελόπουλο είναι στην πολιτική και δεν ξέρει ποιον πολεμάει. Δεν ξέρει Πώ λειτουργεί η νέα τάξη πραγμάτων και όλα αυτά, ή θέλει το κεφάλι του ήσυχο. Θε το κεφάλι σου ήσυχο, αλλά δεν πάει έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, τοποθετεί επιχειρηματία, τοποθετεί πολιτικό. Όποτε σε συμφέρει, λε, μην με πειράζετε, παιδιά, εγώ επιχειρηματία είμαι, τα λεφτά μου θέλω να βγάλω. Όποτε σε συμφέρει, πα στου άλλου του απλού του χαζού και του λε, παιδιά, εγώ είμαι πολιτικό και καλό μάλιστα. Να, θα σα πω την αλήθεια πια είναι, ψηφίστε με. Από αυτό με αγραφτό απέχει, αλλά το θέμα είναι ότι εσύ δεν μπορεί να κυβερνήσει. Το θέμα είναι ότι κλέβει ψήφου ουσιαστικά. Κλέβει ψήφου, Μπορεί να τοποθετήσει τα λόγια πατριώτη, στην πράξη όμω δεν είσαι πατριώτη. Φυσικά δεν είμαι εγώ κανένα που θα κρίνω αν ο άλλο είναι πατριώτη και πόσο πατριώτη νιώθει και πόσο πατριώτη είναι κτλ. Δεν είμαι εγώ αυτό που θα κρίνω κάτι τέτοιο. Αυτό θα το κρίνει το κοινό. Αλλά όταν τοποθετείται με τέτοιε εκφράσει όπω εδώ πέρα, αλλά δεν του λέει προδότε, όταν του χειροκροτεί και του τους ψηφίζει πολλέ φορέ μέσα στη Βουλή, του ψηφίζει. Και μετά λέει είμαι κατά του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Ε, κάτσε, ρε, φίλε. Δηλαδή τι. Άμα πάρω και εδώ τα 40 πόσα έχει ψηφίσει ο Βελόπουλο από τα νομοσχέδια μέσα στη Βουλή, θα δω εκεί την 100% την εικόνα. Και άμα είναι μάγκε η Βελόπουλέκη, α βγάλουν ακριβώ προεκλογικά τι έχει ψηφίσει και τι δεν έχει ψηφίσει ο Βελόπουλο κατά τη θητεία του στη Βουλή. Και εκεί θα δούμε την αλήθεια όλοι. Σιγά να μην το κάνουν. Δεν υπά... Ανοίξει το παρελθόν. Το παρελθόν ανοίξει το παρελθόν. Έτσι λέει ο Άδωνη ο Γεωργιάδη ο φίλο. Φαίνεται εδώ πέρα η στάση ποια είναι. Του κρίνει, του κράζει αλλά είναι μαζί του. Δεν σου παραδέχεται ω εχθρού. Αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα. Του οποίου θέλουν να ξεριζώσουν πάλι. Γιατί φτάνουν στο σημείο, δεν είναι κυβερνήσει πραγματικά οι οποίε σχεδιάζουν. Είναι, είναι ανίδεοι, είναι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Θέλουν να ξυλώσουν τα ελαιόδρατα τα ελληνικά που είναι χιλιάδε χρόνια εδώ και να φέρουν υβρίδια. Θέλουν να κλείσουν όλα τα ελαιοτριβεία τη Ελλάδα και να δημιουργήσουν τρία με πολυεθνικέ εταιρείε. Αυτό είναι επιλογή του πολιτικού τη χώρα. Υπάρχει έκθεση Μπακίνζη, ψάξτε και βρείτε την, 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 οποία, με την οποία συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι να μου βγάζει τα μπέλια ελληνικά που είναι χιλιάδε χρόνια εδώ και να μου φέρει υβρίδια που δεν ξέρουμε τι μπορεί να αποδώσει σε μερικά χρόνια. Είναι απίστευτη. Εμβολιασμό στους γέροντε, σιγά σιγά συνοπτικέ διαδικασίε θα μείνουν οι νοητικά στερημένοι. Όπω του κάνανε, η Ισραηλινή εταιρεία. δεν τι του έκανε, του πήγε και του είπε: Θα παίρνετε παθητικό εισόδημα, θα σα δώσουμε εσά ρόδια να βάλετε. Του δώσαν την πακιστανική, την, την, ποικιλία, τα ρόδια πακιστανικά. Τα ρόδια που βλέπει που είναι κατακόκκινα και πάνξινα, που είναι για χυμό. Ό,τι αειδιαστικότερο υπάρχει δεν τρώγεται. Αν φά την ελληνική την ποικιλία στα ρόδια, είναι τα αγαπημένα μου φρούτο γι' αυτό. Γλυκά, ζουμερά, καταπληκτικά ελληνικά ρόδια υπέροχα. Τα ρόζ είναι αυτά, τα ρόζ τα μεγάλα, τα ρόζα τα ωραία. Και τα πακιστανικά, η πακιστανική ποικιλία που του την πούλησε η Ισραηλινή εταιρεία, του είπε ψέματα: Βάλτε εσεί ελαιόδεντρα, ε, ροδόδεντρα, και θα παίρνετε παθητικό εισόδημα. Θα βγάζετε λεφτά και θα τα πουλάτε για χυμό. Πάλανε οι μπόφοι και τώρα δεν ξέρουν τι τα κάνουν. Δεν ξέρουν τι τα κάνουν τα ρόδια. Και δεν, πει, δεν τρώγονται, δεν πίνονται. Είναι άχρηστο εντελώ. Ναι, αλλά όταν βάζει δέντρο, μετά για να το ξεριζώσει, είναι δουλειά. Για να γυρίσει το, τον αγρό εκείνο στα προηγούμενα επίπεδα του, είναι δουλειά. Έχει κόστο. Τα δέντρα για να νε, ανεβούνε. Δεν μπορεί ούτε να βγάλει δέντρο, ούτε να βάλει δέντρο. Θέλει όλα. Πολύ τακτικά να είναι όλα μέσα στο μυαλό σου. Τι ροδόδεντρα και τι ποικιλία ροδιών, τι βλακίε είναι αυτέ. Βαρελιέ να πούμε, μπα και βγάζει λεφτά. Μονοπόλιο είναι ουσιαστικά. Το ελαιόλαδο είναι μονοπόλιο. Κράκα στο εξωτερικό. Αλλά βρείτε, βρείτε και το μηχανισμό για να το πουλάτε. Γιατί το έτσι το, που, το πουλάτε είναι χάλια μαύρα. Τι τύπη. Επανέρχομαι στο ρέτημά σα. Ακούστε αγαπητέ φίλε, η ελληνική λύση έχει ένα δικό τη κυβερνητικό πρόγραμμα. Διαφωνούμε στην οικονομία με την νέα δημοκρατία. Διαφωνούμε στα εθνικά θέματα. Διαφωνούμε στα κοινωνικά θέματα για τους εργαζόμενους που έλεγα προηγουμένως. Πώς μπορείς να συμφωνήσεις με ένα κόμμα το οποίο υπηρετεί τους ολιγάρχες, εξυπηρετεί το κεφάλαιο, χωρίς να εξυπηρετεί την κεφαλαιόδη για μένα χαρακτηριστική τάση του να εξυπηρετεί τον πολίτη. Αυτά εμένα με ενοχλούν. Είναι απαράδεκτο. Δεν Παιδιά, το με ενοχλούν μέχρι ότι θα του κόψω τα πόδια, απέχει. Εγώ θέλω να δω έναν ηγέτη που θα πει θα του κόψω τα πόδια και του κλείσω φυλακή. Θα του κλείσω φυλακή, θα του πάρω τη βουλευτική ασυλία και θα του βάλω να λογοτρίζω και θα του κλείσω φυλακή. Εγώ θέλω να δω κάτι ακραίο. Έκανα ένα poll εδώ στο, στο YouTube που λέει Ο Γιώργιο Παπαδόπουλο ο λεγόμενο δικτάτορα. Καλό ή κακό. Περιμένω να δω τα αποτελέσματα. Εγώ τέτοια θέλω να δω. Τέτοια συστηματάκια θέλω να δω. Όχι δικτατορία, προ Θεού. Μπούχτισα από τη Μητσοτάκη τη δικτατορία, βρε. Δεν θέλω άλλη δικτατορία. Ευχαριστώ. Δεν θέλω άλλη δικτατορία. Θέλω να δω καπιταλισμό. Θέλω να δω το σωστό παιχνίδι να παίζεται. Αλλά θέλω να δω και έναν ηγέτη, ο οποίο θα πάρει το χέρι και θα το σπάσει το τραπέζι. Θα το σπάσει. Αλλά τη σωστή στιγμή. Όχι να γίνει και πίθηκο έτσι και να πιθικίζει. Έτσι. Θεωρώ ότι ο Βελόπουλο είναι ένα άνθρωπο ο οποίο θέλει να μένει μέσα στη βούλη, θα το ΚΚΕ και να τρώει τα φράγκα και να τα λέει καλά. Και να μετά να πηγαίνει στο σπίτι του στη γυναίκα του και να λέει: α, τι ωραία που τα είπα. Είδε που τον είπα έτσι. Είδε πώ τον είπα. Πάλι δίκιο είχα. Μπράβο μου. Και στην πράξη τίποτα. Περνά τα πιστοποιητικά, ξέφραγω αμπέλι, ό,τι να είναι γίνεται. Οι Έλληνε δεν βγάζουν λεφτά, οι Έλληνε δεν παράγουν, οι Έλληνε πίνουν καφέ, οι Έλληνε πάνε για μπάνιο, κάνουν ό,τι να είναι οι Έλληνε, πάνε στον τουρισμό, ό,τι να είναι. Δεν μπορεί ο Έλληνα να παράξει αξία. Γιατί δεν πάει να δουλέψει. Ή γιατί δεν ξέρει να δουλεύει. Ή γιατί δουλεύει σαν χαζό, χωρί λόγο. Δουλεύει πάλι χαζό. Πάνε δουλεύει πάλι στα αγροτικά. Τι δουλεύει πάλι για κάποιον άλλο και παίρνει 600 ευρώ. Ξύπνα. Επειδή είσαι στην Αθήνα και τι δεν μου λέει τίποτα. Πάνε ζει στο χωριό. Άλλαξε, άλλαξε του στόχου σου. Έχετε ακούσει τον κύριο Γεωργιάδη Εσχάτο τι λέει. Δεν τρελάθηκε ο κύριο Γεωργιάδη. Κάνει γέφυρε με την με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τρελάθηκε ο κορυφαίο υπουργό τη Νέα Δημοκρατία όπω αυτοπροζέζεται και ο ίδιο, αλλά το λέει και άλλοι. Ξαφνικά άρχισε να μιλά για τον Καρανίκα, για το μαξιλάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά άρχισε να λέει τι καλώ που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε λάθο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ. Και θα το δουν αυτό η ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία και θα εκπλαγούν. Γιατί αν ακούγατε τη χθεσινή συνέντευξη Τσίπρα στην κυρία Τρέμει, αν την προσέχετε, γιατί προσέχετε παραπάνω από του πολίτε αυτά που λέγονται και αφήνει ακροτικό να πει ο Πρωθυπουργό ο Τέο Ο Κριστό. Αυτά που λέει όλα είναι αλήθεια. Αυτό που δεν λέει. Είναι το εξή. Ότι έχει γίνει ένα κρυφό μυστικό deal με όλων των κομμάτων εκτό του ΚΚΕ και είπαν: Δεν θα ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών, θα πέσει η κυβέρνηση. Το θέμα όλο είναι ότι εμεί θα συγκυβερνήσουμε σίγουρα με το Κινάλ, είναι αδέρφια. Θα βάλουμε το Βενιζέλο, το Λοβέρδο, όλα τα, τα προϊόντα του παρελθόντο, τα ξεχασμένα. Μπα και πάρουμε κάποια παραπάνω ψήφα από ένα ξεχασμένο γέροντα. Αυτό είναι που θα συμβεί. Ό,τι πε, πεταμένο ξεχασμένο έχει το Πασόκ θα το πετάξουν εκεί μέσα ξανά. Γιατί έχετε και deal με την Τουρκία. Το θέλουν τον Βενιζέλο μέσα. Έρχεται και deal με την Τουρκία. Ενδεχομένω. Και για να μην πάρουμε όλη την ευθύνη πάνω μα σχετικά με την Τουρκία, με αυτά που θα γίνουν με το Αιγαίο και με αυτά που θα προτείνει η Γερμανία και η τέτοια. Κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί το, το τέλο τη εχθρα των δύο. Ε, γελάω. Τέλο πάντων, καμία εχθρα με του Τούρκου. Με του Τούρκου πολιτικού όμω υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το οποίο πρέπει να λυθεί βασικά δεν είναι να λυθεί, είναι α κάνουν τη δουλειά του και εμεί θα πάρουμε τα 12 ναυτικά μίλια και θα παίξουμε το παιχνίδι όπω παίζεται. Ούτε καν θα ασχοληθούμε με την πάρ του. Ό,τι δικαιώμαστε να κάνουμε, σε απλά τα πράγματα. Ούτε πολλά πολλά, ούτε πολύ λίγα, ούτε αυτό που δικαιώμαστε, αυτό. Ούτε παραπάνω θέλουμε, ούτε λιγότερο όμω. Ποιο θα είναι αξιωματικά αντιπολίτευση σε, σε εκλογέ, τον είπαν τον Βελόπουλο. Βελόπουλο. Θα σου πω κάτι όμω, Βελόπουλε. Και αυτό είναι το ζουμί τη υπόθεση. Ο Ιούδα τα πήρε τα 30 αργύρια και μετά τον πρόδωσε τον Ισου. Τα 30 αργύρια όμω τα πήρε. Εσένα είσαι τόσο μη ποτή, μη ποτή που δεν τα πήρε καν τα 30 αργύρια. Απλά σου είπανε, σου υποσχεθήκανε ότι θα είσαι αξιωματική αντιπολίτευση εάν καταψηφίσεις και εσύ την τροπολογία του Βορύδη για τα άτομα της χρυσή Αυγής και του αφήσουμε να σαπίσουν στη φυλακή ή να μην είναι αρχική κόμματο. Δηλαδή, αυτή η τροπολογία του Βορύδη είναι εντελώ γελία. Και μετά ο Βελόπουλο βγήκε και είπε: Ναι, θέλω να είμαι εγώ αξιωματική αντιπολίτευση. Το δικό σα το παιδί. Δεν θέλω κάποιο άλλο να Δεν θέλω να είναι ο Κασιδιάρη αξιωματική θα... θα, ψηφίσω. Αυτό ήταν το τυλάκι που έγινε. Αυτά δεν λέει όμω ο Βελόπουλο. Καλά κάνει αντιπολίτευση ο Βελόπουλο. Καλά τα λέει. Σου έχω τα λόγια είναι άψογο. Στην πράξη χολένει. Στην πράξη. Λογικό δεν είναι. Ότι ο Κασιδιάρη του κόβει ψήφου. Αλλά το λογικό ξέρει ποιο είναι. Αν είναι πατριώτη ο Βελόπουλο, αν όλα αυτά που είπε πριν ισχύουν, δεν ισχύουν. Αλλά εάν θέλει να δει τον πατριωτικό του χώρο ενωμένο, όπω και εσύ, όπω και εγώ. Και ενωμένοι να κάνουν αξιωματική αντιπολίτευση και να του πάρουν τα σόβρακα του αλήτε. Και για να μην του αφήσουν καν να κάνουν. Καν, καν, να του ρίξουν. Να, τους, να κάνουν κίνηση ματ και να τους ρίξουν, να ηγηθούν αυτοί οι πατριώτες οι λεγόμενοι. Αντί να το δει έτσι ο Βελόπουλο και να πει θα κυβερνήσω εγώ. Γιατί να κυβερνήσει εσύ, Ρε Μητσοτάκη, Γιατί εγώ στο σχήμα σου και στο πλάνο σου να συγκυβερνήσει με ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ να πω ότι θα είμαι οξυματική αντιπολίτευση. Θέλω εγώ να κυβερνήσω. Εγώ είμαι πιο σωστό και πατριώτη και πιστεύω θα βοηθήσω καλύτερα την Ελλάδα. Το πιστεύω, θέλω να το πουλήσω σωστά και ηθικά. Αλλά δεν μπορώ μόνο μου. Δεν μπορώ μόνο Θα βρω του τέλειου, του καλύτερου γύρω-γύρω να με πλαισιώσουν. Δεν το κάνει αυτό ο Βελόπουλο. Σου λέει, εμεί εγωιστικά θα είμαστε, η ελληνική λύση θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Μεγαλώσαμε, μεγάλο κόμμα. Κατάλαβε. Ναι, αλλά αυ όλοι αυτοί λογαριάζουν χωρί τον ξενοδόχο. Αυτό είναι το πιο τρελό απ' όλα. Ο ξενοδόχο είμαστε εμεί. Νομίζουν αυτοί ότι δεν του καταλάβουμε. Ο, ο κ. Τσίπρα είπε κάτι πολύ απλό. Ότι αν χάσω, θα φύγω. Αυτό σημαίνει... Αν χάσω, λέει ο Τσίπρα, θα φύγω. Θα φύγει γιατί έρχεται στην κυβέρνηση. Γι' αυτό θα φύγει ο Τσίπρα ότι ξέρει ότι επειδή θα χάσει και θα πιεστεί να κάνει συγκυβέρνηση, εκβιάζει για νέα ψήφο ελληνικό λαό. Θα συγκυβερνήσουν. Να το θυμάστε, κοινάλ ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Σα το λέω γιατί το βλέπω στη Βουλή. Το λέει μόνο του. Σα το λέω γιατί το βλέπω στη Βουλή, λέει. Όχι ότι εμεί δεν το βλέπουμε, αλλά το λένε εδώ πέρα ξεκάθαρα. Τσίπρα τώρα ξύπνησε να κάνει εξωματική αντιπολίτευση. Τόσο καιρό κοιμότανε. Πού είσαι, ρε Μα. Άσε μα, ρε Τσίπρα, να πούμε. Ψάξτε και βρείτε πόσα νομοσχέδια ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσα νομοσχέδια ψήφισε η Ελληνική Λύση και πόσα τον Πασόκ. Σα τα λέω από τώρα. 80% των νομοσχεδίων ψηφίζει το κοινάλ. Δεν χρειάζεται. 80% από αυτά που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έχει ένα 20% απόκληση. Δεν είναι 100%. Αλλιώ θα τη λέγαμε ότι είστε Νέα Δημοκρατία. Τι, ποιο σας. είναι ο λόγο ύπαρξή σα. Είναι όμω Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία είναι άνθρωποι. 50% περίπου ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και πλέον τη Νέα Δημοκρατία στα νομοσχέδια. Εμεί 34%. Στα καλά. 34%. Τουλάχιστον λέει αλήθεια, αν είναι ειλικρινή. 34%. 34 με 50%. Να σου πω κάτι, κύριε Βελόπουλε. Δεν απέχει και πάρα πολύ. Μπορεί να είναι και 5-10 νομοσχέδια. Δεν απέχει και πάρα πάρα πολύ αυτό το ποσοστό. Δηλαδή, μην με κάνετε να γελάζω, σα παρακαλώ. Πάντοτε ψηφίσουμε ναι. Στα στραβά, άσχημα, αντιλαϊκά, αντιεθνικά θα λέμε πάντα όχι. Α. Άρα, πάμε να κυβερνήσουμε εμεί την επόμενη τετραετία. Όχι, αυτήν δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Θα έχουν συγκυβέρνηση και μετά θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση πραγματική και είμαστε βέβαιοι ότι ο ελληνικό θα καταλάβει. Και για να μην είναι λοιπόν αξιωματική αντιπολίτευση ο Κασιδιάρη με το κόμμα του Έλληνε, βάζουν τον Βελόπουλο. Σου λέει είναι δικό μα παιδί. Δεν θέλει παραπάνω. Το παιδί θέλει απλά να τρώει λεφτά. Δεν τον ενδιαφέρει κάτι παραπάνω. Δεν τον ενδιαφέρει να κυβερνήσει. Δεν το θέλει αυτό. Α την, την κυβέρνηση εμά, λέει. Εσύ είδα σε αξιωματική αντιπολίτευση. Η αξιωματική αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια είναι για τα μάτια του κόσμου. Ο Τσίπρα δεν έκανε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι γελίο. Εμεί όμω ω Έλληνε πολίτε χρειαζόμαστε μια πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ αυτό ξέρω. Εγώ αυτό που επιθυμώ μέσα από όλα αυτά που κάνω είναι να ενώσω την πατριωτική ιδεολογία, το πατριωτικό πνεύμα και τώρα αν αυτό ικανοποιηθεί σε κάποιο κόμμα, ας ικανοποιηθεί, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να, 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 να ανυψώσω το πνευματικό επίπεδο των Ελλήνων και να τους ενώσω Βασικά να του δείξω ότι μπορούμε να είμαστε ένα, μπορούμε εμεί να κάνουμε κουμάντο, μπορούμε να εμεί να ψηφίσουμε άτομα σωστά και ηθικά και πάμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι σωστοί και ηθικοί. Ε, αυτό που είναι για πόρισμα, τουλάχιστον για μένα, είναι ότι δεν κάνει ο Τσίπρα. Οπωσδήποτε μα το περίτρανα. Δεν κάνει ο Βαρουφάκη και αυτό περίτρα, περίτρανα το απέδειξε. Δεν κάνει ο Μιτζοτάκη οπωσδήποτε. Δεν έχω δει χειρότερο δικτάτορα. Δεν κάνει ο Κουτσούμπα, δεν θέλει κιόλα το παιδί. Ο Βελόπουλο. Ήπουλο πάρα πολύ. Στο απέδειξα στο σημερινό βίντεο. Και το κοινάλι είναι Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο και τα αυτά. Απορώ κιόλα με το 6% νοθεία που παίρνουν ψήφι. Είναι ψεύτικη για μένα αυτή η ψήφι. Ούτε για 1% δεν είναι. Ποιο είναι λοιπόν, θεωρώ ότι είναι κάποιο ο οποίο είναι εκτό αυτή τη στιγμή από τη Βουλή. Θέλω να, να του δω Θέλω να δω πώ θα κινηθούν, θέλω να δω πώ θα εξελιχθεί και θέλω να κυβερνήσουν τα σωστά και τα ηθικά άτομα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Κάθομαι και βλέπω ποδόσφαιρο, λέει ο Μητσοτάκη. Βδε ε, ποδόσφαιρο. Εγώ γιατί να σε ψηφίσω ένα που βλέπει ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι επιχειρηματία που δουλεύω όμω. Ούτε ποδόσφαιρο βλέπω, ούτε μπάσκετ, ούτε τίποτα. Δεν θέλω άτομα που βλέπουν ποδόσφαιρο να κυβερνάνε. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα καραγκιόζηλίκια. Για του λαϊκιστέ, αυτού του καραγκιόζηδε να πούμε, του έχω συγχαθεί. Αυτά. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τελειώνω αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολούθησε. Αν θέλει, κάνε το κοινοποίηση να μάθουν και άλλοι την αλήθεια προ τα έξω. Μπα και γίνουμε πολλοί. Μπα και ξυπνήσουμε. Μπα και αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Και εκτιμώ ότι έχουμε μεγάλε πιθανότητε σε αυτέ τι εκλογέ να επηρεάσουμε τα δεδομένα και να αλλάξουμε πραγματικά την Ελλάδα. Και μετά μην αγώνεσαι. Ακόμα και ψεκασμένοι θα ξυπνήσουν και θα έρθουν μαζί μα. Σωστά και ηθικά θέλει. Νορμάλ θέλει. Έξυπνο θέλει να είσαι. Πολιτική πρέπει να κάνει και πιο σημαντικά να είσαι στρατηγό στρατηγική δηλαδή. Όταν το κάνει αυτό, κερδίζει και του ξεμπροστιάζει έτσι. Ωραία, αυτή είναι η δική μου δουλειά. Αν σου άρεσε και είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, κάνε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή, χτύπα το καμπανάκι και όλε τι ενημερώσει. Οπωσδήποτε smash the like button και στο πρώτο σχόλιο πάρε μέρο στην δημοσκόπησή μου να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Επίση θα βρει και τα αποτελέσματα τη προηγούμενη δημοσκόπηση. Σε ευχαριστώ και σε εκτιμώ. Δε και το τελευταίο καταπληκτικό βίντεο εδώ πέρα. Θα τα πούμε στο επόμενο. Να σε καλά. Γεια σου.